Θέλω ένα σχόλιο για το πρώτο θέμα του Δελτίου. Για τα όσα προβλέπει η Δανειακή Σύμβαση για την εθνική κυριαρχία. Μ' ακούτε, κύριε Παύλου. Εμείς σας ακούμε. Εσείς με ακούτε, κύριε Δαβρή. Ναι, σας ακούω και εγώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι πρέπει να κρατήσετε αυτό το βίντεο της απόψινής εκπομπής, διότι αισθάνθηκα μεγάλη συγκίνηση από τις επισημάνσεις τόσο τις δικές σας, όσο και των άλλων παρισταμένων. Η Ελλάδα ζει ιστορικές στιγμές, επιτρέψτε μου τον όρο, δοσυλλογισμού. Ποιος έχει υπογράψει την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας? Καλό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Σιμίτη, όλους τους πρώην πρωθυπουργούς να βγουν δημόσια και να τοποθετηθούν εάν έχουν δικαίωμα να εκχωρήσουν τα ιερά και τα όσια, την περιουσία των παιδιών μας στους δανειστές. Δεύτερον, να τοποθετηθούν αν υπάρχει άλλος δρόμος, όπως σωστά επισήμανε ο κύριος Βλάχος, αυτοί που κατακλέψαν τη χώρα, διότι η πτώχευση της χώρας είναι μια ταμπέλα ψευδής. Τους αναφέρατε πριν, τους πρώην πρωθυπουργούς. Η χώρα δεν επτώχευσε, εκλάπη. Από αυτούς που αναφέρατε πριν. Βεβαίως, καταληστεύτηκε. Από τους βεβαίως. Και τους κολλητούς τους. Πρέπει λοιπόν να δώσουν εξήγηση στον ελληνικό λαό και να του πούνε με ποιο δικαίωμα εκχωρείται η εθνική κυριαρχία. Διότι δι' αυτού, δια της εκχωρήσεως της εθνικής κυριαρχίας, ο κύριος Παπούλιας δεν έχει το δικαίωμα να είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Καταργείται η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας υφίστανται και οι αεροπόροι στο Αιγαίο σκοτωθήκανε, όπως οι μαθητές μου και ο Ηλιάκης, για να μην εκχωρήσει κανείς την εθνική κυριαρχία. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει, το ερωτώ και ζητώ να τοποθετηθούν. Ο κύριος Παπούλιας έχει ύψιστο καθήκον να βγει και να εξηγεί στον ελληνικό λαό για ποιο λόγο υπέγραψε αυτό το ΦΕΚ ή δεν το υπέγραψε. Υπέγραψε, κύριε Βλάχο. Υπέγραψε. Υπογεγραμμένο είναι, κύριε Νταβή. Υπογεγραμμένο. Ο κύριος Παπούλιας λοιπόν τον καλό ως Έλλην πολίτης, ως αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που έχω γάσει μαθητές μου, να βγει και να εξηγήσει εάν έχει το δικαίωμα και εις όνομα τίνος να υπογράψει αυτό το ΦΕΚ. Και οι υπόλοιποι που ανέφερα. Πάμε στο δεύτερο. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο. Αισθάνθηκα υπερήφανος, κύριε Παυλόπουλε, από τις τοποθετήσεις όλων των συμπολιτών μου που είναι από στο πάνελ. Θα ήθελα όμως να σας καλέσω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κι εσείς τον ίδιο πόνο ψυχής, πέραν των διαπιστώσεων, να βγούμε μαζί και να τους καταγγείλουμε. Δεν έχει κανείς δικαίωμα, προτιμώ να πάω φυλακή, προτιμώ να εξαφανιστώ τελείως, παρά να ζήσω και να παραδώσω την κόρη μου τη Μυρτώ, μια χώρα που υπόγραψε ο κύριος Παπούλιας την εκχώρηση στους Γερμανούς και στους δανειστές. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Κύριε Νταβρή, παρακαλώ. Σχολιάσω. Στο Contra Channel που μου έδωσε πάλι την ερώτησε ο για μένα αχαρακτήριστος αυτός άνθρωπος που μου έθεσε το θέμα του ευρώ ή όχι και του δολαρίου και του είπα και ο κύριος Χατζηνικολάου και ο κάθε Έλληνας πολίτης μπροστά στην πατρίδα του βάζει αντί για το ευρώ την πατρίδα και το έθνος. Και κάλεσα τους συναδέλφους σας ποτέ να μην με βγάλουν μαζί του διότι θεωρώ ότι ο κύριος αυτός, ο οποίος δυστυχώς ο κύριος Σαμαράς τον έχει βάλει επικοινωνιακή ατμομηχανή, στερείται τελικά και του ελάχιστου ήθους. Εγώ θα μπορούσα να ρωτήσω ποιος είναι
ο Βεζίρης, ποιος είναι η Βιζεροπουλά, ποιος είναι ο Χατζιβάτες που τρώει σφαλιάρες συνεχώς. Δεν απαξιώ αυτό τον κύριο να του πω οτιδήποτε. Και ο κύριος Καμένος σήμερα, επιτρέψτε μου. Δεν έχω χρόνο κύριε Ταβίζη, το... Ναι, ναι, κλείνω κύριε Παυλόπουλε. Ο κύριος Καμένος σήμερα ζήτησε στο Sky, και αυτός είναι ο λόγος της επίθεσης, γιατί ήρθε η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και το σύστημα κινήθηκε για να μας διασπάσει, αλλά δεν θα μας διασπάσει, θα μας ψηλώσει, γιατί είμαστε δίπλα στον οποιοδήποτε Έλληνα. Ζήτησε βάσει του 120 του Συντάγματος να κρατήσουμε την εθνική κυριαρχία. Και κλείνοντας, σας ζητώ μαζί μου, άσχετα αν δεν είστε ακόμα Έλληνες, να βάλετε τη φωνή σας και να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον κύριο Σιμίτη, από την κυρία Παπιάνη, να τοποθετηθούν η χώρα που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβίγια, για την παρέμβαση.